Παρά να πούμε, μου είπε ότι είσαι δεξιό. Δεξιό τι σημαίνει, ότι γράφει με το δεξί του χέρι? Όχι. Τι? Δεξιό σημαίνει ότι είμαι υπέρ του ιδιωτικού τομέα και στην ελεύθερη οικονομία. Άστε πολιτικά. Σε χάθηκε ο κόσμο. Μπράβο. Βαρέθηκε. Εσύ πώ περνά? Εγώ. Εγώ καλά. Τα παιδιά μου είναι δύσκολα. Είσαι παντρεμένο? Βεβαίω. Η γυναίκα σου πού είναι? Ξέρει ότι πίνει μπύρα. Σ' αφήνει? Πάντα. Δεν κρύπτω τίποτα από τη γυναίκα. Μια μπύρα τον αφήνω να πιω. Μια μπύρα σε αφήνω. Ό,τι κάνω το γνωρίζει η γυναίκα. Αφού το έχει επιβάλει εκείνη πρώτα? Όχι. Όχι. Δεν χρειάζεται να πάρεις άλλο. Έχουμε, όχι. Έχουμε ελεύθερο, είμαστε και η γυναίκα μου και φίλοι μου. Έχει βγει ένα καινούριο χαρτί τώρα, να ξέρεις, το οποίο λέγεται ξοδόχαρτο. Είναι σαν αυτό που παίρναμε από το στρατό. Πλέον το παίρνεις το ξοδόχαρτο από τη γυναίκα. Σε εσάς δεν χρειάζεται να το πάρετε στο σπίτι. Δεν χρειάζεται. Πώς περνάς λοιπόν εδώ? Τεμπελιά. Τεμπελιάζουμε. Τεμπελιάζεις. Συνταξιούχος του... ιδιωτικού τομέα. Το ΙΚΑ είσαι? Το ΙΚΑ. Τι, είχες μαγαζί? Τι? Το ΙΚΑ δεν είναι μαγαζί. Τι είναι μαγαζί? Α, μπράβο, δίκιο έχεις. Τι έκανες δηλαδή, με τι ασχολιώσουν? Διάφορες στιγμές. Πήρα με καταφήσεις, δούλεψα να διαστημαστεί. Ναι. Αλλά σε πιο πολλά χρόνια δούλεψα σε ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Μου είπες αν θα μιλήσουμε σοβαρά, σοβαρά ή αν θα μιλήσουμε για πλάκα. Σοβαρά. Όχι, με ρώτησες. Μου είπες θα μιλήσουμε σοβαρά ή για πλάκα. Άμα λέω είναι σοβαρή. Εσύ θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά? Σοβαρά μιλάω. Μόνο? Πλάκα κάνω, εκτός κάνω. Γιατί? Μα σκοπός είναι να την κάνουμε την πλάκα στην κάμερα για να μεταφέρουμε το χιούμορ μας, το χαβαλέ μας και το, και το καλαμπούρι μας στον κόσμο, ώστε να μπορέσει να περάσει και ο κόσμος καλά, γιατί μέσα από αυτό περνάμε. Να μου κάνεις μια ερώτηση. Μιλάω ελεύθερα δηλαδή, ό,τι ερώτηση θέλω μπορώ να σου κάνω. Ό,τι θέλεις. Πώς είναι η σεξουαλική σου ζωή σήμερα? Ξέχνα το μεγάλο. Άστο. Γιατί γέλαζες κατευθείαν? Γιατί γέλαζα? Δεν έχω χρόνο. Δηλαδή πότε ήταν η τελευταία φορά? Όταν ήμουν νέος. Νέος πριν πόσα χρόνια ήσουν? Εντάξει, καλά. Α, καλά. Ο λίγων. Εντάξει, πρωί βράδυ. Τι πρωί ρε παιδιά, πρωί για τσάι είμαστε να βγάλω, άστο. Δηλαδή δεν μπορείς δύο φορές τη μέρα? Όχι βέβαια. Δεν μπορείς? Όχι. Γιατί είναι, είναι επικίνδυνη ηλικία, δεν ξέρω και εγώ τι με περιμένει. Είναι, πολλά εγκεφαλικά πέφτουν τότε. Ναι, ναι, μάλιστα. Τι παράπονο έχεις εσύ από τη ζωή σου? Κανένα. Από τον Τζίπρα τι παράπονο έχεις? Αν δεν ερχόταν σε αυτό το στρόγγυλο τραπέζι που καθόμαστε τώρα εμείς, τι θα τον έλεγες? Θα τον έλεγα σηκωθεί για μεγάλε, όχι μόνο εσύ, όλη η πολιτική. Γιατί? Γιατί θα αναλάβουμε εμείς να πούμε πας και δούμε καμιά στιγμή. Ναι, αλλά σε ακούω πολύ χαλαρό για να του λες σηκωθεί για μεγάλε. Όλοι, όλοι. Δηλαδή δεν σε βλέπω να είσαι σαν δεξιός. Ξέρεις τι, δεν μου αρέσει αυτό το παραμύθι. Όλοι παραμυθιάζουν, αλλά αυτό ήταν λίγο πολύ πιο παραμυθιάς από όλους τους άλλους. Ναι. Έριξε παραμύθι πολύ. Ξέρεις τι μ' αρέσει εμένα? Μ' αρέσει αυτός αυτή να με πει ότι ξέρεις τι, εγώ θα βρω 4 χρόνια, θα σε επιδείξω, αλλά δεν θα χρειάσει κάποια στιγμή. Περισσότερο για τα παιδιά μου για μένα. Να δουν τα παιδιά καλύτερες μέρες. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι για μένα. Ως ταξιούχος είμαι. Θα ζήσω ακόμα 40-50 χρόνια. Πόσο εσύ τώρα, είσαι 35? Κάπου εκεί κοντά. Κοντά. Κοντά από τα βρούμε. Εδώ σε ποιο χωριό βρισκόμαστε? Σταυροχώρη. Σταυροχώρη. Νομού. Βιομηχανική Κυλκής. Μάλιστα. Στο Κυλκής κοντά. Βιομηχανική Κυλκής. Πόσους κατοίκους έχει εδώ? Λίγους. Δηλαδή? Λίγους 400. 400 μόνο? Οι άλλοι φύγανε. Άλλοι στο εξωτερικό, άλλοι στις πόλεις. Νέο κόσμο έχει? Λίγους. Σχολείο έχει το χωριό? Τίποτα. Και πού πάνε σχολείο? Μας έχονται όλοι, συγκεντρώνονται όλα τα χωριά μαζί σε ένα χωριό και... Και πάνε σε ένα χωριό. Περισσότεροι πάνε. Εκείς και η μεγάλη βρύση εδώ πάνε. Εδώ τι βλέπουμε? Αυτό είναι οπλοφορό. Οπλοφορό γιατί επειδή πολλοί οικολογικοί βγήκαν τώρα και τα σκυλιά τα φύγουν να δες ποτά, ναι, και γυρίζουν. Και άμα πας με τα πόδια στο σπίτι, κινδυνεύει η ζωή σου. Ναι. Ναι. Να σε επιτίθονται συνέχεια.
Κάνει και για άνθρωπο αυτό? Όχι. Δεν το χρησιμοποιώ ποτέ στους ανθρώπους. Αν κάνεις δεν κάθεται καλά, δεν το... Ούτε και στα σκυλιά το χρησιμοποιώ, απλώς θα έχω για προστασία. Και εγώ φιλόσοφος. Ναι, αλλά δεν αν ένας άνθρωπος δεν κάθεται καλά, δεν είναι το... Δεν το σηκώνεις, ε. Δεν είσαι υπέρ. Όχι. Άρα τότε να σου κάνω και σένα την ερώτηση. Είναι κατά της βίας, κάτι. Να σου κάνω την ερώτηση για το κουτάρι. Για το κουτάρι, να ναι. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Εσύ είσαι πόντιος. Όχι. Δεν είσαι πόντιος. Δεν συμφωνώ με αυτά που εκπροσωπεί και με αυτά που λέει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείς βία εναντίον. Είμαι υπέρ των άνθρωπων να λέει την άποψή του ελεύθερα. Και ας μη συμφωνήσω. Αυτό το παίρνεις μαζί σου μόνο, μόνο για τα ζώα. Μόνο το βράδυ τώρα που πάω στο. Δεν το έχεις για βοήθημα. Δεν έβγαλα τα μάξι σήμερα και τα με τα πόδια. Δεν το έχεις για βοήθημα, δεν έχεις κανένα θέμα. Κοτσανάτος εσύ. Μια χαρά. Εντάξει. Κάνε ένα έκδοτο, ξέρεις να μου πεις καλό. Δεν ξέρεις έναν έκδοτο να μου πεις. Δεν είμαι πόντιος εγώ, αλλά μερικά. Δεν θέλω ποντιακό ανέκδοτο, ότι να είναι ένα έκδοτο καλό. Ωραία, θες να τα ακούσεις τώρα. Αν έχεις κανένα πονηρό, εκείνο θέλω. Εκείνο θέλω να σου πω. Ναι. Εντάξει, ας πούμε τώρα ένα ωραίο να πω. Λοιπόν, ο Γιουρίκας μαζί με τον Κωστίκα σχολάσαν από τη δουλειά και λέει πάμε να πιούμε καμία ρετσίνα. Και λέει πάμε. Λέει ο Γιουρίκας πάμε από το σπίτι να πω τη γυναίκα μου ότι θα πάμε για να πιούμε μια ρετσίνα. Όταν πήγαν εκεί, ανοίγει την πόρτα ο Κωστίκας, βλέπει τη γυναίκα του με ένα μαντράχαλο που λέει στο κρεβάτι. Τι κάναν? Κάναν έρωτα. Έρωτα. Λοιπόν, ο Κωστίκας τώρα κάθεται στην πόρτα, τρέχει ο Γιουρίκας, απλώνει το χέρι να πάρει να το χτυπήσει η μπουνιά, τον πιάνει το χέρι ο μαντράχαλος. Λοιπόν, πάρα το χτυπήσει με το αριστερό, το πιάνει μετά από το χέρι και φωνάζει ο Κωστίκας από την πόρτα. Χτύπα με τα κέρατα, Γιουρί. Το όνομά σου? Χάρης. Έχεις κι άλλο ένα έκδοτο να μου πεις? Έχεις κι άλλο ένα έκδοτο να μου πεις? Πολλά τέτοια. Παίζουμε ακόμη ένα ωραίο, έτσι να κλείσουμε με αυτό. Ένα ακόμη ωραίο. Πονηρό θέλω να είναι. Και να τα λες έξω από τα δόντια. Άλλο το ποιο να σε πω τώρα, τι να σου πω. Θέλω να μου πεις ακόμη ένα, ένα διάλεξο που θες. Ταξιδεύανε στην Αμερική ο Γιουρίκας με τον Κωστίκα και σε μια φάση να πούμε έπεφτε σε κενό αέρος στο αεροπλάνο και λέει ο Κωστίκας στο Γιουρίκα, λέει Γιουρίκα θα πέσει το αεροπλάνο. Λέει ο Γιουρίκας, λέει ας πάνε πέσει, λέει δικό μας είναι. Εδώ στην περιοχή μου έχετε πολλούς πόντιους. Ελπίζω να μην ήταν τα βίντεο αυτά που λες. Όχι, εγώ δεν είμαι πόντιος, αλλά εδώ με τους πόντιους είμαστε... Κοίταξε τώρα το πόντιος και το Θρακιώτης και το Σαρακατσάρος και το Λάχος που έχουν ξεπεραστεί αυτά. Ο καθένας έχει μια ιστορία από την καταγωγή του. Δεν έχει καμία σημασία. Παλιά. Και όταν πλέον έχουμε όλοι μαζευτεί και έχουν αλλάξει τα χρόνια και έχουν περάσει τα χρόνια και έχουμε... Συνυπάρχουμε όλοι, πλέον έχουμε και, συνότα, και τα ίδια έθιμα. Καταγωγή σου. Εντάξει. Καταγωγή μου είναι ο Τζίκη, εγώ μεγάλο σαν νύχτα. Τι σημαίνει δηλαδή. Ότι... Καταγωγή μου μια ζωή θα είναι από εδώ, αφού εδώ γεννήθηκα. Το χάρη σε πάνω. Το χάρη Λεβένταγα δεν τον είχε τίποτα. Ποιο? Το Λεβένταγα. Από την καλημέρα ζωή. Τίποτα. Ούτε συγκίνηση, ξαποστάσεω. Κάνε ένα γεια σου και στην κάμερα. Γεια σας.